παίχτες δεν είναι ρομπότ. Δεν μπορούν σε κάθε παιχνίδι να δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, επειδή όπως είπα και πριν, δεν ήμασταν καλοί επιθετικά. Καθόλου καλοί. Χάσαμε πολλά ελεύθερα στο πρώτο ημίχρονο. Απλά δεν ακολουθήσαμε το πλάνο που είχαμε στην άμυνα. Δημιουργήσαμε πολλές καταστάσεις με τον Γκουκ. Είναι εξαιρετικό σε αυτό το παιχνίδι. Να βγάζει ελεύθερο στους συμπαίκτες του και να βάζουν τα σουτ. Εντάξει, είχαν τρομερή αστοχία για αυτή. Εγώ απ' την άλλη θέλω να σταθώ στο ότι στο ημίχρονο όλοι οι παίκτες με τους προπονητές μαζί είπαμε ότι μπορεί να χάνουμε ελευθερούς πόντους, αλλά εμείς θα παλέψουμε μέχρι το τέλος. Έτσι ώστε τουλάχιστον για τους εαυτούς μας, για να καλυτερεύσει η εικόνα που είχαμε στο ημίχρονο. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε τη διαφορά όπως είπα και πριν. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε. Το να σου εξηγήσω το πώς είναι για τους παίκτες να παίζουν έτσι, πρέπει να είσαι έτσι και στο παιχτό για να καταλάβεις. Είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσεις. Εγώ μένω στην αντίδραση που είχαμε και ελπίζω να είναι η τελευταία φορά που είχαμε το 20 άτομα.